Θέλουμε πρώτα απ' όλα να χαιρετήσουμε όλους αυτούς που από άκρη σ' άκρη της Ελλάδας διαδηλώνουν σήμερα αλλά και τις προηγούμενες μέρες κατά της εγκληματικής για το λαό μας και για τους λαούς της περιοχής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πολεμικό, επιθετικό ορμητήριο με απρόβλεπες συνέπειες. Και να σας πούμε ότι δεν είναι μόνο οι κομμουνιστές που είναι αντίθετοι. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες από όλους τους χώρους που αντιλαμβάνονται το τι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Θέλουμε επίσης να σας θυμίσουμε σε όλους και ιδιαίτερα στο ΣΥΡΙΖΑ και θα πω γιατί, ότι η ιστορία των ξένων βάσεων Αμερικανανατοϊκών, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία είναι Αμερικανανατοϊκές βάσεις, είναι συνδεμένη με πολλαπλά εγκλήματα, είναι έτσι ή όχι? Με πολλαπλές δολοφονίες λαών ολόκληρων. Είναι έτσι ή όχι? Πάρτε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Με διάλυση χωρών. Δίπλα μας η Γιουγκοσλαβία. Παρακάτω η Λιβύη. Παίζουν αποφασιστικό ρόλο οι βάσεις. Με οργάνωση πραξικοπημάτων. Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. Με εξαπόλυση βρώμικων πολέμων. Γι' αυτό και ονομάζονται βάσεις του θανάτου. Και παραμένουν του θανάτου, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι προοδευτικές βάσεις που πήγατε να μας τις βαφτίσετε, αποτελώντας τη μοναδική εξαίρεση προοδευτικού κόμματος σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτή η επέσχυτη συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα πραγματικά σε απέραντα αμερικανανατοϊκή βάση έχει και κάτι ξεχωριστό και καινούριο. Ποτέ από όσο γνωρίζουμε πριν και σε άλλες χώρες, από όσο γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θα είναι σαν και εσάς, δεν παραδόθηκε όπως τώρα σε ξένη δύναμη, σε ξένη χώρα, όλη η στρατιωτική υποδομή και η πολιτική υποδομή, όπως κάνετε εσείς με αυτή τη βάση. Τι είναι αυτό αλήθεια? Τι χώρα είναι αυτή που μπορούν οι Αμερικάνοι να χρησιμοποιούν όλη τη στρατιωτική υποδομή και κατά συνέπεια και το στρατό της χώρας? Τα ξέρουμε όλα αυτά, αλλά ακόμα και το μη στρατιωτικές υποδομές. Γι' αυτό λέμε ότι είναι επέσχυντη εκτός των άλλων. Ποιο είναι τώρα το παραμύθι που σερβίρουν όλες οι δυνάμεις που υπηρετούν τα συμφέροντα εκείνων που έχουν τον πλούτο? Γιατί αυτοί θέλουν τους Αμερικάνους και τους άλλους προστάτες. Το παραμύθι είναι ότι δήθεν είναι αμυντική η συμφωνία με τη ΣΥΠΕ και ότι δήθεν προστατεύει την ασφάλεια της χώρας. Καλά, μίλησε και ο κ. Παναγιωτόπουλος. Κύριε Παναγιωτόπουλε, διαβασμένος πρέπει να είστε σαν Υπουργός Άμυνας. Πέστε μας, είναι αλήθεια ή όχι, και εσείς και οι υπόλοιποι, ότι οι αμερικάνικες βάσεις εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ΝΑΤΟ, που είναι επιθετικός σχεδιασμός κατά λαών και χωρών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, και που έχει και δεύτερο και πιο σημαντικό και πρώτο στόχο που τα υπογράψατε και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, την περικύκλωση της Ρωσίας? Είναι έτσι ή όχι? Τι παραμύθια λέτε στον ελληνικό λαό, ότι οι βάσεις γίνονται για να γίνουν έργα και θα αναβαθμίσουμε την άμυνα κλπ? Είναι σχεδιασμός του ιμπεριαλισμού που παίρνετε συνειδητά μέρος σε αυτόν τον σχεδιασμό και δεν αφορά καθόλου το αντίθετο, μάλιστα την άμυνα της χώρας. Άλλο αυτό. Το λένε όλες οι εκθέσεις του Πενταγώνου, του Υπουργείου Εξωτερικών. Τι λένε? Ότι οι βάσεις οι Αμερικάνικες εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής για την ευρύτερη περιοχή, για την επιβολή της δημοκρατίας. Βλέπε σφαγές, βλέπε σκοτωμούς, βλέπε ξεριζωμένους πρόσφυγες και μάλιστα ακόμα και για την αναβάθμιση των F-16. Το γράμμα προς το Πεντάγωνο, του Πενταγώνου προς την κυβέρνηση ήταν ότι θα αναβαθμιστούν τα F-16 για να μπορούν να συνεργάζονται με τα αεροπλάνα των ΗΠΑ και της Αμερικής στις επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Είναι έτσι ή όχι? Το έχουμε καταθέσει. Είναι αλήθεια ή δεν είναι? Αυτό επιβεβαιώνεται και από την μέχρι τώρα δραστηριότητα. Επιβεβαιώνεται και με όλα τα σενάρια των ασκήσεων, κύριε Υπουργέ και κύριοι υπόλοιποι που την υποστηρίζετε, που γίνονται και που τα χρηματοδοτεί με το αίμα του ο ελληνικός λαός από την Νορβηγία μέχρι όπου θέλετε. Πώς επιβεβαιώνονται λοιπόν? Σούδα. Πρώτη, για την ασφάλεια της Ελλάδας είναι. Χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις. Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, Συρία.
Ναι ή όχι. Όπως και η βάση του Ινσιρλίκ. Συνεργαζόμενοι με τη βάση της Σούδας. Για τις ίδιες επιχειρήσεις. Δεύτερο, άκτιο. Οι πτάμενα AWOKS. Κατασκοπευτικά χρησιμοποιήθηκαν, ναι ή όχι, στον πόλεμο κατά της Ιουγκοσλαβίας. Για ποια ασφάλεια της χώρας, λοιπόν, μας λέτε, για να σφαχτεί ο διπλανός λαός και να γίνει κομμάτια. Πάμε παρακάτω. Άραξος, Ανδραβίδα. Είναι ενδιάμεσο σταθμός ανεφοδιασμού των νατοϊκών αεροπλάνων που επιχείρησαν και στη Λιβύη και σε όλη την ευρύτερη περιοχή, ναι ή όχι. Εξυπηρετούν την άμυνα της χώρας και το προετοιμάζεται να φέρετε και πυρηνικά. Αυτά τα πυρηνικά εξυπηρετούν την ελληνική άμυνα. Θα πω ένα παράδειγμα μετά για το πώς είναι τα πυρηνικά και τι είναι αυτές οι συμφωνίες. Και ο σχεδιασμός για τις νέες, τι μας λέτε τώρα στην εκπαίδευση, νομίζω ότι γλύφουμε το δάκτυλό μας. Φτιάχνουν βάση οι Αμερικάνοι, επειδή είναι αγαθοί στο Στεφανοβίκιο, για να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες πιλότους. Και αυτούς που θα τους εκπαιδεύσουν, θα τους εκπαιδεύσουν και τα δικά τους τα σχέδια. Είναι βάση ελικοπτέρων στραμμένη προς βορράν. Ρωσία, βλέπε. Όπως και η Αλεξανδρούπολη. Κάποιος, ο κύριος Λιβάνιος, νομίζω, είπε στον ίστρο του πάνω ότι η Αλεξανδρούπολη θα είναι εγγύηση Αμερικάνη που θα είναι μετακομιστικό κέντρο και, πώς το λένε, των πετρελαίων και όλων των υπόλοιπων. Τι μας λέτε. Αλεξανδρούπολη βλέπει, μαύρη θάλασσα. Αυτά βλέπει. Εκείνο το στόχο υπηρετεί στην περικύκλωση της Ρωσίας. Ντρόουν στη Λάρισα. Αυτό είναι απίστευτο. Ρωτήστε έναν σοβαρό στρατιωτικό. Παραδίδεται την παρακολούθηση ακόμα και για προς ανάγκη όταν το πάει κανένας από τα υπερσύγχρονα ντρόνς σε όλη την ελληνική επικράτεια και μέχρι το Λιβικό Πέλαγος και βόρεια πάνω που φτάνουν στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό το στόχο έχουν τα ντρόνς. Τι έχουν να κατασκοπεύσουν τους συμμάχους Τούρκους για να μας δώσουν στοιχεία που θα βομβαρδίσουμε. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν τα πιστεύουν αυτά. Να πάμε να πηγεί Ασύρους Καραμαγκά. Τι είναι οι Αμερικάνοι ευεργέτες, θέλουν να επισκευάζουν τα πλοία τους. Γι' αυτό τα παίρνουν, γι' αυτό και η πολυθρύλητη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με τους Κινέζους του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις έτρεξαν τα δόντια οι Αμερικάνοι, το κόψατε με τα ναυπηγεία με τους Κινέζους και κατευθείαν τα δίνετε στους Αμερικάνους. Τι υπηρετούν οι στρατιωτικές ασκήσεις, ποια εθνική ασφάλεια. Στην Νορβηγία τι θέλαμε, 2F-16 και άλλο προσωπικό. Τι ήταν, το πιο ψυχροπολεμική άσκηση, μεγαλύτερη και από την εποχή του ονομαζόμενου ψυχρού πολέμου. Τι θέλουμε στις ασκήσεις με Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Στη Μαύρη Θάλασσα. Ποιον κυνηγάμε, την επιθετικότητα της Τουρκίας ή στα σενάρια περικύκλωσης της Ρωσίας. Και κάτι ακόμα, έγιναν ασκήσεις. Ελλάδα, Ισραήλ, Ιράν, Ελλάδα, Ισραήλ, Αμερικάνοι. Με τι προσομοίωση. Στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, Γρεβένα συγκεκριμένα. Προσομοίωση Ιράν. Αυτά που πληρώνει ο ελληνικός λαός, λοιπόν, είναι για την άμυνά του ή για να συμμετέχει σε ένα μελλοντικό πόλεμο και επίθεση στο Ιράν. Και βέβαια να θυμίσουμε και κάτι που κόπτεστε μαζί με τους Τούρκους, πιλότους και άλλους στρατιωτικούς, συμμετέχετε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις ασκήσεις. Άρα, λοιπόν, ποια σχέση έχουν με την άμυνα και τις ασφάλειες της χώρας. Με ένα πράγμα έχουν σχέση. Όλα αυτά με τη συμμετοχή της Ελλάδας και όχι του ελληνικού λαού, που είναι φιλιρινικός ο λαός μας, μέσα από τα σχέδια των μεγαλοεπιχειρηματιών, των μεγάλων μονοπωλίων, μέσα για πολέμους και φρικαλαιότητες, ώστε οι μονοπωλιακοί όμιλοι να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο μαζί και οι ελληνικοί και το έχουν κάνει σε όλη την πορεία. Αυτά χρηματοδοτεί σήμερα ο ελληνικός λαός με λεφτά και αύριο καλείται. Και δεν κινδυνολογούμε, την αλήθεια λέμε, να τα χρηματοδοτήσει και με το αίμα του. Και είναι γνωστές, λέω, οι δηλώσεις. Θα χρησιμοποιήσω και τη δευτερολογία, κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστές οι δηλώσεις και οι προειδοποιήσεις της Ρωσίας αλλά και του Ιράν. Δεν υπάρχει δευτερολογία, κύριε Παφίλη. Θα ολοκληρώσετε στον χρόνο. Δεν υπάρχει. Ο Υπουργός μίλησε διπλάσιο. Εκεί δεν είπατε τίποτα. Θα χτυπηθούν όλες οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που θα χρησιμοποιούν για επιθέσεις. Και αυτό το έκανε επίσημα η Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ειδικά για το πρώτο πυρηνικό χτύπημα που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη σύνοδο του Βουκουρεστίου, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, το Βουκουρέστι δεν ήταν, στο Βουκουρέστι, στη Βαρσοβία. Και επομένως, τι θα πείτε αλήθεια, δεν τα ξέρετε αυτά εσείς, του ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα υπογράψατε όλα, τότε τι μιλάτε, τι υποκρισία είναι αυτή, δεν ξέρατε τα σχέδια όλα των Αμερικάνων για τις βάσεις. Τι ήταν οι βάσεις εδώ.
κέντρα διασκεδάσεως. Είναι τέτοιος που υπηρετούν αυτά τα σχέδια. Και τι θα πείτε αύριο στους νέους και στις νέες που θα κληθούν να σκοτωθούν για τα αμερικάνικα και άλλα συμφέροντα? Τι θα πείτε αλήθεια στις μανάδες, σε άλλους που κατοικούν δίπλα στις βάσεις, άμα σκάσουν 2-3 πύραυλοι και σκοτωθεί κόσμος, τι θα τους πείτε? Προστατεύουμε τα σύνορά μας? Προστατεύουμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού? Θα μακελευτεί ο ελληνικός λαός γιατί? Για τους Αμερικάνους, τα μονοπόλια και τα πετρέλαια. Και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάτε ότι βοηθάει την εθνική άμυνα. Δεν ξέρετε ότι οι βάσεις είναι κράτος εν κράτη? Αυτό το επιχείρημα του Έλληνα διοικητή είναι για κοροϊδία. Ξέρετε, εγώ υπηρέτησα στη Δράμα που τότε ήταν μια βάση αμερικάνικη πυρηνική, πυροβολικού, οχτάιτζα, τα μεγαλύτερα. Ο διοικητής ήταν συνταγματάρχης και ο Αμερικάνος ήταν λοχαγός. Οι Έλληνες κάναν την εκπαίδευση και οι Αμερικάνοι είχαν τα κλειδιά για τις σοβίδες, τις πυρηνικές. Και τον έβαζε να κάτσει και προσοχή και αγανακτούσε. Αυτή τη διοίκηση θα κάνετε. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι σε περίοδο κρίσης, όταν οι Αμερικάνοι, γιατί το έχουν ξανακάνει, επιλέξουν να μην, που δεν θα βοηθήσουν, επιλέξουν ή ισορροπία ή να υπονομεύσουν τη δική μας εθνική άμυνα, μπορούν να το κάνουν ή όχι? Μπορούν με τα drones ή όχι? Μπορούν. Μπορούν. Δεν θα τους παραδείτε όλες τις επικοινωνίες. Τι μας λέτε τώρα, στη συμφωνία είναι. Μπορούν ή όχι? Και το λέω εδώ. Όσοι ξέρουν και στρατιωτικοί, μπορούν να μπουν στο λογισμικό των αναβαθμισμένων F-16 και να τα στείλουν σε αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πρέπει να πάνε? Ναι ή όχι? Για να μην πω για τα F-35 το τι μπορεί να κάνουν. Άρα λοιπόν μπορούν να παραλύσουν κυριολεκτικά την αμυντική ικανότητα της χώρας και το έχουν κάνει και στο παρελθόν. Τελειώνω. Παρακαλώ. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Τελειώνω. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτή η απίθμενη υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ είναι πραγματικά εκπληκτική. Σπάει όλα τα ρεκόρ. Στρατηγικός διάλογος, τον ανοίξατε. Σας διαβάσαμε εδώ τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Τι υπηρετεί ο στρατηγικός διάλογος? Τα συμφέροντα των ΗΠΑ της Αμερικής στην ευρύτερη περιοχή. Αφού κάνατε πλυντήριο τον αμερικάνικο υπεραλισμό, ότι δεν είναι καλύτερα. Καλός ο αμερικανικός συμπεριλασμός, είναι καλό το ΝΑΤΟ, δήλωσε Κατρούγκαλο στην Επιτροπή όταν συζητιόταν οι πρέσπες. Αφού κάνατε τον ΠΑΕΤ αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αφού πριν να περάσετε από τη Βουλή βάζετε τις βάσεις να λειτουργούν, θα μπορούσε να πει κανένας είναι παράνομο, αλλά ξέρετε δεν είναι τίποτα. Αφού κάνατε όλα αυτά, σήμερα τι λέτε? Προσωρινό πάγωμα. Δηλαδή, κύριε Δρίτσα, τι ακριβώς πάγωμα? Θα φύγουν, θα σταματήσουν τα έργα? Θα φύγουν από το Στεφανοβίκιο? Θα φύγουν από την Αλεξανδρούπολη? Θα φύγουν από το Μαράθι? Θα σταματήσουν οι άλλες βάσεις? Πού να πείτε τέτοιο πράγμα? Προς Θεού, κακές κουβέντες τώρα για τους συμμάχους και τον διαβολικά καλό Τραμπ. Τι ζητάτε λοιπόν τώρα εσείς? Τη διοίκηση, σας είπα για τη διοίκηση. Είναι μια μεγάλη κοροϊδία και το ξέρουν οι στρατιωτικοί. Ας τολμήσει, μου λέει ο Παπαναστάσης, ας τολμήσει Έλληνας αξιωματικός να πάει να μπει μέσα στα σπίτια που μένουν οι Αμερικάνοι στο Άκτιο. Θα πυροβοληθεί πριν προλάβει να πάει εκεί. Και οι στρατιωτικοί το ξέρουν. Είναι έτσι, κύριε Μιλόπουλε? Κύριε συνάδελφε. Τέλειωσα. Λέω λοιπόν, τι περιμένετε? Μια δήλωση? Καλά, δεν ξέρετε ότι οι Αμερικάνοι είτε είναι του δημοκρατικού είτε του συντηρητικού λένε τα ίδια? Βρείτε τα, παίζουν και με τους δύο. Για να δούμε λοιπόν. Δεκαετία του 70. Συνομιλίες Μπίτς και Κίσιγκερ. Τι πρόκειψε? Χώρα σεισμικ. Μπούς Μητσοτάκης δεκαετία του 90. Τι πρόκειψε? Έγιναν συμφωνίες ωραίες και λοιπά. Και για την Αμερικάνικη βάση. Είναι συνάδελφοι, έχετε φτάσει στα 15 λεπτά. Πρόκειψαν τα Ήμια και το γκριζάρισμα του Αιγαίου. Στρατηγικός διάλογος σήμερα, συμφωνία με τις βάσεις. Και τι πρόκειψε? Η Τουρκία διεκδικεί τα πάντα. Έφτιαξε και τη συμφωνία με τη Λιβύη και αρχίζει και μιλάει και για την Κρήτη και για όλα τα υπόλοιπα. Ο λαός λοιπόν δεν μπορεί να περιμένει τίποτα. Πρέπει να ξεσηκωθεί. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή. Αυτός θα βάλει τη σφραγίδα του και ας φαίνονται τόσο δύσκολα σήμερα. Ξέρετε, όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Απλά το λέμε έτσι για να ακουστεί.
τι ευθύνες αναλαμβάνετε απέναντι στον ελληνικό λαό, θα τις ευθύνες που αναλαμβάνετε τώρα να τον στείλετε στο σφαγείο, θα τις πληρώσετε πάρα πολύ ακριβά. Ευχαριστούμε. Και θα είναι μέρα μεσημέρι.